Στην αντεπίθεση περνά ο έγκλειστος Κάρλος Γκόν. Ο μέχρι πρότινος ισχυρός άνδρας της Nissan κατηγορεί στελέχη της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας για συνωμοσία και προδοσία. Ισχυρίζεται πως τα εν λόγω άτομα βρίσκονται πίσω από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν και πως ο λόγος είναι ότι ήταν αντίθετη στην ενοποίηση με τη Renault την οποία ο ίδιος προωθούσε. Στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη σύλληψή του στις 19 Νοεμβρίου, ο 64χρονος είπε ακόμα ότι οι κατηγορίες της Nissan και της Mitsubishi ότι καταχράστηκε 8 εκατομμύρια ευρώ είναι διαστρέβλωση της αλήθειας. Αναφορικά με τις πολυτελείς κατοικίες του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και τη Βηρητό, δήλωσε στην εφημερίδα Nikkei ότι είχαν εγκριθεί από το νομικό τμήμα της Nissan. Σχετικά με τις κατηγορίες ότι κατά τη θητεία του στην Nissan δρούσε ως δικτάτορας, ο Γκόν λέει πως ασκούσε ισχυρή ηγεσία και ότι όσοι τον κατηγορούν γι' αυτό, απλά ήθελαν να τον ξεφορτωθούν.